Σεβαστοί πατέρες, κύριοι υπουργοί, κύριε τέρατη, κυρίες και κύριοι. Η παρουσία σας σήμερα εδώ, Παναγιώτατε της Θεσσαλονίκης, εις το Δήμο Αχανών, αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία, τιμή και χαρά για την ιστορική μας πόλη, καθώς και για τους δημότες αυτής της πόλης. Μέσα στην έρημο αξιών και ιδιών που ζούμε στις μέρες μας, η σκέψη να λειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διαλέξεων ήταν επιτακτική πνευματική ανάγκη για την πόλη. Είμαστε περήφανοι γιατί η πατρίδα μας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη σαν κοιτίδα πολιτισμού και φωτός. Εδώ δίδαξαν και διδάσκουν διαχρονικά τα μεγάλα πνεύματα της φιλοσοφίας και του κλασικού πολιτισμού. Εδώ ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών, ο Σωκράτης, σφράγισε τη φιλοσοφία του με τη γνωστή φράση «Ουδής εκών κακός». Κανένας δεν είναι κακός με τη θέλησή του, παρά μόνο ο αμαθής. Η γνώση κατά τον Σωκράτη οδηγεί στην αρετή, εξαγνίζει τον άνθρωπο, το κάνει καλύτερο. Σε αυτή μας την προσπάθεια και για να πετύχουμε το στόχο μας, ζητήσαμε την επιστημονική συμβολή διακεκριμένων συμπολιτών μας και όχι μόνο. Βρήκαμε άμεση ανταπόκριση από πολλούς εκλεκτούς ομιλητές και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα από αυτό το βήμα. Θα ήθελα όμως να θυμίσω ή να πω σε όσους δεν το ξέρουν ότι είναι μια συγκυρία σήμερα, γιατί πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε γίνει ο καταστροφικός σεισμός του 1999, τότε δύο φίλοι της πόλης, ο Παναγιώτατος και ο κύριος Κορνιλάκης, είχαν προσφέρει τον οβολό τους για τους σεισμοπλήκτους. Ένα σεβαστό ποσό. Δεν έχει σημασία το πόσο. Ήταν από το στέλημά τους. Και σήμερα τυχαίνει αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι εδώ για να κάνουν τα εγκαίνια του Διαπιστημονικού Κέντρου και βεβαίως να ξεκινήσουμε πάλι αυτό που είπαμε, τη γνώση, να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να μάθει ορισμένα πράγματα που μέσα στον τόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο μας, τον κύριο Δούρο. Να καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό τον σεβασμιότατο επιμενάρχη μας, κύριο κύριο Αθηναγόρα. Συγκρότησε όχι μόνο μία μικρόπολη
σχεδόν από το μηδέν, αλλά έγινε σπουδαίος πολιτιστικός παράγοντας. Δηλαδή και στους ενέργειες θεμελιώθηκε και ζει και αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό η ιατρική σχολή στην Αλεξανδρούπολη. Ο ίδιος με προσωπικά, με προσωπικό κόστος και εργασία και τελείως δύο υγειοτομεία στα οποία άφησε και τη δυνατότητα να επιβιώνουν στους δύσκολους καιρούς μας, ενώ πάρα πολλά που οι φιλάνθρωποι μεταπολίτες έκαναν σε διάφορες φορικές της συμμετοπόλης τους και πηγαίνουν σήμερα, άφησε ένα λαβό διάφορο. Η καρδιά του ξεκίνησε από τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό, τον Χρυσόστομο τον από Καβάλας, και εδώ το γνώσεό του είναι και φιλόλογος και θεολόγος, έκανε και σωσοκοπικές σωσοδίες στην ελληνική παιδεία. Ο διάφορος του Χρυσόστομου, ο Ιερόνιμος ο πρώτος, τον επέλεξε ως γραμματέα της Συνόδου σε νεαρή ηλικία και τον τοποθέτησε τη διδή της Αποστολικής Διακονίας πάλι σε δύσκολα χρόνια. Από εκεί εξελέγει το Πολύς Αλεξανδρούπολης για να κατέβει μετά στην Θεσσαλονίκη, όπου διαλυμένει επίσης μια δύσκολη μητρόπολη επί την τελευταία δεκαετία. Είμαι ένας άνθρωπος που όλοι τον γνωρίζουν από τις παρεμβάσεις του, τα θεολογικά κηρύγματά του, που καταλήγουν πάντα έχοντας ένα θέμα που αγγίζει τις καρδιές μας και γιατί είναι θέμα επικαιρότητας. Μέσα στην καρδιά των περισσότερων μας στην Ιεραρχία είναι ένας δάσκαλος. Είναι ένας δάσκαλος επειδή ήταν δάσκαλος και επειδή αυτή την ομορφιά που μπορεί να δώσει ένας δάσκαλος μέσα σε μια αίθουσα στους μαθητές του εξακολουθεί να την δίνει όχι μόνο πια στον πόλο της Αλεξανδρούπολης της Θεσσαλονίκης, αλλά μέσω της τηλεοράσεως, τον κόσμο. Είναι ένας ιεράρχης που αγαπά και θυσιάστηκε για την Εκκλησία και αγαπά και την Ελλάδα και το δίκτυο την εκπαιδεύω. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που δέχτηκε την πρόσκληση του κ. Μάρκου και την ειδική μου να είναι σήμερα μαζί μας και να στολίσει με την παρουσία του το κομμάτι αυτό